Λοιπόν, να φύγουμε από τον Άγιο Δομήνικο, ναι, ναι, να πάμε στη Ρόδο, γιατί ο δημοσιογράφος. Προετοιμασίες εκεί. Προετοιμασίες χαμός. Ο δημοσιογράφος ο Κωνσταντίνος Τύριλης εξασφάλισε για μας μια αποκλειστική συνέντευξη με τη μαμά του Τριαντάφυλλου, την κυρία Σεβαστή, η οποία εγώ προσωπικά είχε πλάκι όταν το είπε, ότι χάρηκα που αποχώρησε ο γιος μου, γιατί επιτέλους θα ξεκουραστεί. Ευχαρίστησε τον κόσμο που τον υποστήριξε 11 φορές και αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό του Τριαντάφυλλου, με τον οποίο τον περιμένει να τον καλωσορίσει στη Ρόδο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Έλα χαμογέλα λοιπόν, βρισκόμαστε στο χωριό Απόλλωνα και έξω από το πατρικό σπίτι εδώ που μεγάλωσε ο Τριαντάφυλλος Χατζηνικολάου. Συναντήσαμε τη γλυκύτατη, αλλά γλυκύτατη κυρία Σεβαστή. Κυρία Σεβαστή, τι έχετε να πείτε για την αποχώρηση? Θέλατε να φύγει? Καλημέρα. Σύση Χριστίδου. Ναι, στην παρέα της Σύσης. Να είναι καλά, να κάνει ωραίες εκπομπές. Για την αποχώρηση του Τριαντάφυλλου, χάρηκα πολύ, ξεκουράστηκε. Άκουσαν πολλά, είδαμε πολλά. Να είναι καλά ο κόσμος όλος. Ήταν όμως μεγαλόψυχη και ποιοτική η αποχώρηση. Μια χαρά, έτσι είναι πάντα ο Τριαντάφυλλος. Όταν ανέβω θα πάμε στον Άγιον Εφραίμ, γιατί κάθε φορά που πάω με παίρνει στον Άγιον Εφραίμ και προσκυνάμε. Φοβάται και το αεροπλάνο? Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Φοβάται πολύ το αεροπλάνο και τώρα πώς θα γυρίσει. Λοιπόν, μας δώσατε και κάτι για την εκπομπή της κυρίας Χριστίδου. Μας είπατε κάτι θα μας δώσετε. Απλά ναι. Έχει φτιάξει η Σύση μου κάτι για εσάς. Για όλες τις εκπομπές έχει φτιάξει. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουν σε αυτές τις εκπομπές. Είναι τα γλυκάκια, χειροποίητα γλυκάκια εδώ. Θα τα πάρουμε μαζί μας με την αγάπη της κυρίας Σεβαστή. Περγαμόντο. Περγαμόντο και πορτοκάλι. Και πορτοκάλι. Από την κυρία, από τα χεράκια της κυρίας Σεβαστής. Τι θα του φτιάξει όταν έρθει στη Ρόδο, τι φαγητό? Φυσικά τον καπαμά που βρήκε. Πιστεύω ότι επειδή μου αρέσει πολύ και ο καπαμάς που είναι. Ο καπαμάς, τι είναι ο καπαμάς, ρε φίλε? Ο καπαμάς είναι στο φούρνο, ναι, κατσικάκι. Μια, έτσι, ναι. Κατσικάκι με ρύζι. Πιστεύω να έχει πει καπαμά. Μαμά, Τριαντάφυλλου, παρακαλώ. Καπαμάς. Ναι! Εγώ θα σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί μπορεί να μην κέρδισε καμιά ατομική ασυλία, αλλά κέρδισε ένα σημαντικό έπαθλο και έδωσε φαγητό μέσω εσάς. Μέσω εσάς. Ήταν εκπληκτικό αυτό που συνέβη. Μάνα, σε ευχαριστώ για τη σοκολάτα που τρώω. Πραγματικά το έχω ανάγκη. Σ' αγαπώ πολύ, μανούλα μου. Και είμαι τόσα χιλιόμετρα μακριά και εσύ στο χωριό μας εκεί στον Απόλλωνα. Και πάλι μετά είσαι στρεμάρα με τις απαντήσεις σου, γιατί σε ξέρω, έτσι, γιατί σε αγαπάω. Έτσι είναι ο Τριαντάφυλλος. Τον αναγνωρίζω ακόμα και τα παπούτσια σας, το νούμερο των παπούτσιών σας. Έχει καλή ψυχούλα και αγαπάω όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια. Καλώς να το δεχτείτε εδώ. Μιλάκια στο χωριό. Μιλάκια σε όλο το πάνελ. Αχ, είμαι σε ηλικία που ταυτίζομαι με τη Μανούλα Τριαντάφυλλου, θέλω να σας πω. Ναι. Εννοώ ότι πιο πολύ ταυτίζομαι πια με τις μάνες παρά με τις γυναίκες, κατάλαβες τι λέω. Όλες οι μαμάδες πιστεύω θα θέλανε να φύγει ο γιος τους. Όταν είδα αυτό το επεισόδιο, όχι πέρα από το να ξεκουραστεί, καλά εννοείται, αλλά με τη μαμά. Πόσο καλά ήξερε η μαμά τον Τριαντάφυλλο. Εγώ τα έβλεπα με τη μαμά μου το επεισόδιο αυτό. Και τη έλεγα, ποιο είναι το φαγητό που θα μου έκανε όταν θα επέστρεφα. Το παίζαμε το πράγμα. Και πόσο καλά δεν ήξερε η μαμά, ο Ηλίας τη μαμά του. Ο Ηλίας δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Δεν είδε ο υπόλοιπο. Όμω ο Τριαντάφυλλο με τη μανούλα του είχε αυτό το. Και με την κυρία του. Μόνο ο Κωνσταντίνο. Όντω. Άρεσε αυτό το παιχνίδι στο αυτοκίνητο. Η μαμά τα βρήκε όλα τη μαμά. Έπρεπε να απαντήσω ερωτήσει που είχε απαντήσει η μάνα μου. Και έπρεπε να μπω στο κεφάλι τη μάνα μου να δω τι είχε απαντήσει. Έβλεπα το Survivor τότε. Τα είχε βρει σχεδόν όλα και μετά τον βγάλανε μαμάκια. 13 σε 15 είχα βρει, ναι. Μαμάκια. Μα να σου πω κάτι, στεναχωριέμαι που δεν τον έχω δει τον Κωνσταντίνο στο Survivor. Υπάρχει στο YouTube, κατέβασε το και δέστε. Όταν. Φαντάζεσαι.